5 λεπτά απόσταση, δίπλα-δίπλα και, και εδώ στο Αϊβαλί αλλά και σε όλη την Τουρκία και στα παράλια της Μικρασίας συναντάμε τους Λουστράκους όπως ήταν στην Ελλάδα μετά την κατοχή. Ακριβώς. Με τα παραδοσιακά τους, με τη βούρτσα τους, με τα πάντα τους, με όλα. Λοιπόν, ναι. Πασχαλίτσα λέει, έχει τύχη. Ωραίος τυπάκος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια μικρή βόλτα στο Αϊβαλί και να φύγουμε για από εδώ σε λίγο. Θα πάμε σε μια άλλη πόλη όπου μας περιμένει ο φίλος μας ο Δημήτρης που γνωρίσαμε χθες το βράδυ. Ο Δημήτρης είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, ήταν Τούρκος, βαφτίστηκε Χριστιανός και φτιάχνει εκκλησιαστικά είδη. Δουλεύει πολύ με το Άγιο Όρος και έχει μαγαζί στη Θεσσαλονίκη. Είναι σε καλή κατάσταση επιχειρηματικά. Μας περιμένει στην Πέργαμο όπου θα επιχειρήσουμε να μπούμε και σε ένα χαμάμ. Τι έχουμε να δούμε εδώ κύριε Κώστα μας? Πολλά και διάφορα. Δηλαδή. Θα δούμε εδώ την παράδοση. Ναι. Θα δούμε την ελληνική συνοικία που μένανε οι Έλληνες πριν το 22. Θα πάμε σε μία από τις εκκλησίες, συγκεκριμένα του Αγιανιού, ναι, η οποία μετετρέπει σε τζαμί. Θα το δούμε και εκείνο απ' έξω. Και τέλος πάντων θα δούμε την ελληνική συνοικία όπου μένανε εδώ. Και τέλος πριν φύγουμε θα... Εδώ κοίταξε αυτός ο Λουστράκος τι καθαρά από τα έχει. Είναι πιο οργανωμένος. Ε, πολύ πιο οργανωμένος. Και εδώ τι ωραίο κασελάκι που έχει αυτός φτιάξει. Ναι, λοιπόν. Και τέλος φεύγοντας θα δούμε του μεγάλου συγγραφέα μας Φώτη Κόντογλου το σπίτι από μακριά, το οποίο βέβαια αυτός ο άνθρωπος έχει πάρει το βραβείο καλών τεχνών του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει γράψει πάρα πολλά έργα όπως το Πέντρο Καζάς, Ρωμιοσύνη, το Αϊβαλί η πατρίδα μου και πολλά άλλα έργα τα οποία φημίστηκαν τη δεκαετία του 60 και του 70 στην Ελλάδα. Η γενέτρια του Φώτη Κόντολου, καθώς εδώ να αναφερθούμε και τον Ηλία Βενέζη, και αυτός ένας μεγάλος συγγραφέας, δύο μεγάλοι συγγραφείς έχει βγάλει το Αϊβαλί στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο δρόμος της πόλης. Ο δρόμος, η αγορά, η κεντρική του Αϊβαλιού, ναι, το οποίο κατακλείζεται από κόσμο και ιδιαίτερα οι Μυτιλινοί έρχονται πάρα πολύ εδώ, ναι, και ιδιαίτερα τις Πέμπτες που έχει μια πάρα πολύ μεγάλη λαϊκή. Βλέπω όμως ότι έχει και παραδοσιακά μαγαζιά αλλά έχει και σύγχρονα. Και παραδοσιακά, όντως έτσι είναι. Ναι. Όσο προχωρούμε θα δούμε πιο παραδοσιακά μαγαζιά. Πιο πάνω. Ναι, πιο πάνω. Τι κόσμο έχει το Αϊβαλί? Το Αϊβαλί 38.000. Είναι μια αρκετά καλή πόλη. Εντελώς παραδοσιακό χρώμα καθώς προχωράμε. Εδώ τώρα νομίζω ότι είσαι σε αραβική χώρα και το καταλαβαίνεις από τις τέντες. Γίνα λίγο με την κάμερα. Από τις τέντες. Γεια σου. Γεια σου φίλε μου. Τι κάνεις? Τώρα δεν είσαι στο μαγαζί? Ναι, μόλις σήμερα ανοίγουμε. Πού είσαι? Από την ΚΟΗ είμαι εγώ. Από την ΚΟΗ.
Έχω παντρευτά η Βαλιώτη από εδώ. Mm-hmm. Μια χαρά είναι. Εσείς από ποιο κανάλι είστε? Από το Άστρα TV, από την Κεντρική Ελλάδα. Ωραία. Κάνουμε ένα τόρο εδώ στη Μικρά Ασία, στα παράλια. Ωραία. Έχουμε εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Τι λέει εδώ, η οικονομία πώς πάει, καλά? Πιο καλά. Δεν έχει την κρίση της Ελλάδος? Θα διορθώσει και η Κεντρική. Και εκεί θα τα φτιάξουν. Μια πενταετία θα περάσει. Σωστά. Λοιπόν, καλές δουλειές. Καλές δουλειές. Καλές δουλειές. Μας πρόκοψαν. Ναι, πενταετία. Κάρβουνο μέσα. Ωραία. Πολύ ωραία. Πάρε και τα δερμάτια εκεί που πήγες από εδώ. Ωραία. Μας κάνει και από την Ελλάδα. Βεβαίως, Τουρκία, χωρίς ναργιλέδες δεν γίνεται. Βρήκαμε και ναργιλέδες εδώ. Κύριε Πορτάρια, πάμε. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά. Καλά. Από την Κωνσταντινόπολη. Από την Κωνσταντινόπολη. Ναι, μάλιστα. Εδώ πέρα έχουμε μαγαζί του γιού μου είναι. Τι πουλάτε? Αυτά. Ολοκά. Τουριστικά. Τουριστικά. Μάλιστα. Εσείς από ποιο είσαστε, έρθετε? Ναι. Δεν πουλάς κανένα κομπολόι καλό, έχετε? Κομπολόια τελειώσαν. Τώρα η σεζόν θα ανοίξει ύστερα από ένα μήνα. Οι δουλειές είναι χάλια. Και εδώ είναι χάλια. Είναι, αν έχετε εσείς, έχουμε και εμείς. Ναι. Εσείς είμαστε πελάτες, είναι όλοι Έλληνες. Ναι, ναι, ναι. Οι Έλληνες φέτος δύσκολα. Έχει μέσα ωραίο μαγαζί έχω, έλα. Οι Έλληνες δύσκολα. Παραδοσιακό μαγαζί. Το είδαμε το μαγαζί, το είδαμε. Το είδαμε. Εντάξει. Έλα μέσα μαζί. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου. Γεια σας. Γεια σου. Είναι μεταφορικό μέσο το έχουν. Αν κάποιος θέλει να μεταφέρει κάποιο έπιπλο μικρό, όσο μπορεί και σηκώνει βέβαια το άλογο, και εδώ στη σειρά είναι και περιμένουν δουλειά. Δηλαδή μάχη για το μεροκάμα το κοινός. Αλλά βέβαια αυτή η παράδοση εδώ κρατάει χρόνια στο Αϊβαλί. Λοιπόν, εδώ δεξιά μου βλέπετε την παράδοση πλέον, τα ελληνικά σπίτια. Άλλα είναι παρατημένα, τα πιο πολλά βέβαια κατοικούνται από Τούρκους δυστυχώς. Εδώ υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα, όπως στα Μοσχονίσια και στο Αϊβαλί. Το Αϊβαλί κατακλείζεται από τουρκοκριτικούς και λίγο από Τούρκους που έχουν έρθει από Θεσσαλονίκη. Όπως προχωράμε έτσι στο πλάνο, σε λίγο θα έχουμε τη μεγάλη εκκλησία, αυτή τη βασιλική τρίκλητη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, που όπως βλέπετε οι Τούρκοι όταν τη μετέτρεψαν σε τζαμί το 1923, αρχές του 23, δεν την πείραξαν και πολύ, παρά μόνο έβαλαν ένα μιναρέ. Η εκκλησία φαντάζει όπως ήταν μια τεράστια εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, μια πάρα πολύ όμορφη εκκλησία με πολλές αγιογραφίες μέσα, με πολλές εικόνες, που δυστυχώς λίγο μετά από την καταστροφή του 22 μετατρέπει σε τζαμί. Thank you.
Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το Αϊβαλί. Εδώ βλέπουμε τουρίστες που έχουν καταφτάσει για να επισκεφθούν αυτή την πολύ όμορφη πόλη. Η θάλασσα είναι το χαρακτηριστικό κομμάτι της βόλτας που κάνουμε στα παράλια της Μικράς Ασίας. Την έχουμε πάντα δεξιά μας, δεν μας αφήνει ποτέ να πλήξουμε. Οι εικόνες πάντα από τη θάλασσα είναι όμορφες. Με αυτήν την εικόνα, κυρίες και κύριοι, να αποχαιρετήσουμε το Αϊβαλί και να φύγουμε να πάμε στην επίσης όμορφη Πέργαμο. Στα παράλια της Μικράς Ασίας συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στην Πέργαμο και μας υποδέχεται η ελληνική σημαία και η τουρκική και το μαγαζί του Δημήτρη, του φίλου μας, ο οποίος χτες το βράδυ ήταν μαζί μας. Ασχολείται με χρυσαφικά και έχει και εργαστήριο. Κύριε Δημήτρη, τι κάνετε? Καλημέρα. Είστε καλά? Πολύ καλά, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήρθαμε να δούμε το μαγαζί σου, την επιχείρησή σου. Να μας ξαναγήσεις, να μας πεις δύο λόγια. Βέβαια, καλώς ήρθατε. Μιλάς λίγα ελληνικά, ναι, αλλά συνεννοείσαι μια χαρά μας. Ναι, 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 βέβαια. Λοιπόν, μπορούμε να μπούμε μέσα στο μαγαζί? Πάμε. Βέβαια, λάτε. Εσύ Χριστό και όμως οι δυο μας. Λοιπόν, έχει δύο τμήματα το μαγαζί. Το ένα είναι αυτό που βλέπετε. Είναι δική σου παραγωγή όλα αυτά? Ναι, βέβαια. Ναι, έχουμε εργοστάσιο δίπλα. Εκεί κάνουμε επίδειξη όταν έρχονται κόσμο. Και μετά τα κάνουμε άλλο επίδειξη μέσα, το κοσμήματα. Καλές πέτρες, ας πούμε τυρκουάς, το πιο σημαντικό. Αυτά που βγαίνει από Τουρκία. Όπως βλέπετε, όνυχας βγαίνει από Πέργαμο. Όλα αυτά είναι από όνυχα? Ναι, όνυχας. Όνυξ λέγεται λατινικά. Εδώ και 30 χρόνια ο σκούρος πράσινος όνυχας. Είναι καλύτερη ποιότητα, είναι ο σκούρος πράσινος όνυχας. Ναι, ναι. Εδώ να δούμε λίγο τον σκούρο πράσινο όνυχα. Γιατί και αυτό πόσο το πουλάτε αυτό? 30 ευρώ. Ας πούμε. 30 ευρώ. Εδώ και 30 χρόνια ο σκούρος πράσινος όνυχας έχει σταματήσει να βγαίνει. Ας πούμε, κρατάμε καλύτερη ποιότητα. Μετά δύο χρώματα, καφέ και κίτρινο. Βλέπετε. Το καφέ λέγεται ροζ όνυχα και το κίτρινο βγαίνει από εδώ. Χωριό λέγεται Τιέλτη, 15 χιλιόμετρα μακριά από εδώ. Και τα τελευταία ποιότητα είναι μαύρος, η Αβερόλο. Μαύρος όνυχας. Δεν είναι όνυχας, μισό όνυχας, μισό μάρμορο, λέγεται αλάβαστρο. Αλάβαστρο, ναι, το μαύρο. Είναι καντήλια κμητάνε, τώρα θα δεις χαρακτηριστικά όνυχας. Συνομούνται και ο Στερή. Εδώ. Γιατί. Για να δούμε. Να δούμε. Ο Όνυχας έχει πάρα πολύ ωραία σχέδια πάνω του και νερά μέσα.
Και όπως βλέπετε, ο Όνιχας είναι διαφανής. Ναι, 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 ναι. Πολύ όμορφο είναι. Αυτό είναι χαρακτηριστικά, Όνιχας. Πάρα πολύ όμορφο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα και στα χρυσαφικά. Επεξεργασμένα δικά σου όλα. Ναι, ναι, δικό μας είναι. Έχουμε εργοστάσιο Κωνσταντινούπολη. Γύρω-γύρω 925 καράτ ασίμι, 14, 18 και 22 καράτ χρυσό. Όλα τα κοσμήματα μας είναι με εγγυημένα και με καλές πέτρες. Ας πούμε, σμαράλδι, ρουμπί, κουμπίκ ζυρκών, αμέτιστος, ροζ κουάρτς, λαπίς λαζολί, τουρμαλίν. Όμως για μας το πιο σημαντικό είναι τυρκουάζ. Αυτό εδώ. Εθνική πέτρα της Τουρκίας. Τυρκουάζ είναι όνομα το πέτρα, δεν είναι χρώμα. Βλέπουμε σκούρο μπλε, σκούρο πράσινο, ανοιχτό μπλε και ανοιχτό πράσινο. Αυτά από όπως βλέπετε. Έλα, εδώ ένα κοντινό στην κοπέλα. Έτσι, μπράβο. Ζωντανή διαφήμιση. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κάνουμε... Έχω τηλεφορία, έτσι. Από Ελλάδα, από Αμερική. Αλλά δουλεύεις όμως και με παραγγελία, χοντρική. Χοντρική, ναι, στην Ελλάδα. Δουλεύεις και για εκκλησίες, για μοναστήρια. Εκκλησία και μοναστήρια. Κάτι εκκλησιαστικά. Στην Ελλάδα μόνο. Εδώ όχι. Ναι. Αγιώρος. Αγιονόρος. Ιερά Μετρόπολη Αλεξανδρούπολη. Δράμα. Πάντου. 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 Ωραία. Νέος είσαι. Όλα θα πάνε καλά. Ήδη από ό,τι αντιλαμβάνομαι πάνε. Οπότε. Είναι τυχουάς. Ναι, ναι, τα βλέπω, τα βλέπω. Αλλά εγώ είμαι άσχετος από χρυσαφικά. Δεν ξέρω καθόλου. Δεν ξέρω καθόλου για καθόλου. Αλλά όπως τα βλέπω είναι ωραία. Να δούμε εδώ. Δουλεύει κορίτσια. Όλοι είναι από Πέργαμο. Και ας πούμε πέρυσι είχαμε μόνο από Ελλάδα. Είχαμε 78.000 άτομα μόνο από Ελλάδα. Έρχονται από Μυτιλίνη καθημερινά τζάκα τζάκα και έρχονται με το δικό του ελεφόριο. Περισσότερο είναι από Βόρεια Ελλάδα. Και έχουμε 12.000 άτομα από Κύπρο. Ήταν πάρα πολύ καλό και καλή κόσμο. Πάντου, πάντου από κόσμο. Πάντου, πάντου. Asla incinmesin, o nazik senin, ruhumu ısıtır, sıcak bedenin. Αν επισκεφτείτε κυρίες και κύριοι την Πέργαμο, να ζητήσετε από τον ξεναγό να σας πάει στο μαγαζί του φίλου μας του Δημήτρη. Ένα εξαιρετικό ευγενέστατο παιδί. Εδώ ότι δοκιμάζω και μια περίεργη πίπα. Η φιλοξενία του Δημήτρη ήταν απίστευτη, δεν μας άφησε καθόλου μόνος και το προηγούμενο βράδυ ήταν μαζί μας. Στη συνέχεια μας πήγε μέσα στην Πέργαμο, μας οδήγησε και σε ένα χάμα, μας έκανε το τραπέζι. Ήταν συνεχώς κοντά μας. Ναι. Το πιο απλό είναι 15-20 ευρώ. Αρκούδα, 50 ευρώ. Αρκούδα, παραπάνω. 50 ευρώ. Είναι καλή εργασία. Ναι, ναι. Ας πούμε, 80-85. Ναι, 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 εντάξει, είναι. Έχει δουλειά για να γίνει. Αυτός είναι ο Δερβίσης που λες, κύριε Κωνσταντάκο. Ναι, Δερβίσης. Ω, χατζαβάτι μου. Άλλο. Και αυτός είναι Πασάς. Πασάς τα Γέννα. Ναι, ναι.
Τα ρίξα όλα. Έλα, πάμε. Α, από εδώ ξεκινάει η πέτρα, κόβετε την πέτρα. Πέτρα και μετά στο τόρνο, ας πούμε, για το κόσμο, εδώ κάνουμε επίδειξη, κάνουμε αυγό, σκεδία δίνουμε και μετά γυαλίσματα. Μάλιστα, όνυχας όλα αυτά, έτσι, όνυχας, ναι. Αυτά που βλέπεις είναι... Ξεκινάει η πέτρα, α, είναι πέτρα όνυχα. Α, ναι, ναι. Α, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Δημήτρης. Εδώ, κυρίες και κύριοι, στο φίλο μας τον Δημήτρη, είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά τον αρχιμαντρίτη του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης Κύριλλο, ο οποίος έχει έδρα στη Μητρόπολη της Μυτιλήνης. Βρέθηκε για λίγο στην περιοχή στα πλαίσια ενός σεμιναρίου. Και αρπάξαμε την ευκαιρία να πούμε δύο λόγια μαζί του και για το Πατριαρχείο, για τον Ελληνισμό και γενικότερα για την ελληνική ορθόδοξη παρουσία εδώ στην περιοχή της Μικράς Ασίας, στα παράλια της Μικράς Ασίας, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς που είμαστε και απόγονοι μικρασιατών προσφύγων, συνηθίζουμε να λέμε ότι εδώ είναι οι αλυσμόνητες πατρίδες και ταυτόχρονα βέβαια είναι η ρίζα της φιλίας και του γένους μας. Ξεκινώντας βέβαια από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, που εκεί νομίζω ότι είναι η αναφορά και του γένους και της Εκκλησίας μας και όλων εκείνων των ιδανικών και όλων των ιερών σκοπών που κράτησαν τη φυλή σε δύσκολους καιρούς, σε δύσκολα χρόνια και που σήμερα πραγματικά μας προβληματίζει η πραγματικότητα η σημερινή και η δεδομένη, βλέποντας αυτό το ένδοξο παρελθόν και συγκρίνοντάς το με τη σημερινή κατάσταση, κανείς έτσι προβληματίζεται. Δεν ξέρω τελικά πόσο εμείς οι νεοέλληνες ακολουθούμε αυτό που οι πρόγονοι μας παρέδωσαν, την κουλτούρα εννοώ και την ποιότητα μιας πνευματικής ζωής και όχι όλα τα άλλα. Συνήθως το ρωμαϊκό μεγαλείο ήταν μεγαλείο ψυχής. Ναι. Και εκείνο ήταν που μεγαλούργησε κάθε φορά σε οποιοδήποτε τομέα και με οποιοδήποτε τρόπο. Εδώ που θα περπατήσετε κι εσείς τα αγιασμένα χώματα της Μικρασίας ιδιαίτερα, θα νιώσετε κι εσείς και θα καταλάβετε, θα αισθανθείτε δηλαδή, αυτή την άβρα της ρωμιοσύνης που διαχέεται σε όλο το χώρο. Οι πρόγονοι δικοί μου ήταν αϊβαλιώτες Κιδονής από το Αϊβαλί. Ο παππούς μετά από τον πόλεμο στο Σαγκάριο τραυματίστηκε στο Εσκισεχήρ και έτσι αναγκάστηκε να επιστρέψει. Και με αυτή την δικαιολογία ας πούμε πέρασαν απέναντι στη Μυτιλήνη και έτσι σώθηκαν μετά την καταστροφή. Η δική σας ζωή είναι ανάμεσα στη Μυτιλήνη και στο Πατριαρχείο. Για μένα είναι ευλογία βέβαια αυτό. Θυμάμαι η γιαγιά μου πριν πεθάνει, επειδή εγώ από μικρός έλεγα ότι θα γίνω παπάς, μου είπε άκουσε να δεις άμα θα γίνεις παπάς να πας μια μέρα εκεί απέναντι και να διαβάσεις ένα τρισάγιο για τις ψυχές όλων εκείνων που έμειναν εκεί πέρα. Και μου έμεινε μέσα στο μυαλό μου και μέσα στην καρδιά μου. Θυμάμαι μια φορά που πηγαίναμε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη με το αμάξι σε ένα νοσοκομείο να κάνει μια επίσκεψη και έτσι με ρώτησε, μου λέει, τι συναισθήματα έχεις που είσαι με τον Πατριάρχη και περπατάς μέσα στην πόλη, στη Μικρασία κτλ. Και του είπα αυτό ακριβώς που σας είπα προηγουμένως, αυτό που μου είπε η γιαγιά μου, και
Όχι απλά μ' αξίωσε ο Θεός να κάνω τρισάγιο για τις ψυχές των ανθρώπων των δικών μας που έμειναν εδώ, αλλά με την ευχή του Πατριάρχη μας λειτουργώ τακτικά σχεδόν ανά 15 ημέρες στη Σμύρνη. Έχουμε και έναν ναό καινούριο της Αγίας Φωτεινής και εκεί λειτουργούμε για τις ανάγκες της μικρής ομογένειας που έχουμε, το γενικό μας προξενείο με τους υπαλλήλους του και το νατοϊκό κλιμάκιο που υπάρχει στη Σμύρνη και με ελάχιστους που έχουν μείνει βέβαια δικούς μας ομογενείς. Όμως δεν σας κρύβω πως είναι ανεπανάληπτες οι στιγμές. Πριν λίγες ημέρες γιορτάσαμε εκεί τον Ευαγγελισμό της Παναγίας και τη εθνική μας γιορτή. Και φέτος για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια στη Σμύρνη έχουμε ελληνικό σχολείο. Μπράβο. Υπάρχουν περίπου 17 παιδάκια Ρωμιόπουλα, είναι τα παιδιά των αξιωματικών του ΝΑΤΟ και ζητήσαμε από την κυβέρνηση, την ελληνική μας έστειλε δασκάλα και οργάνωσε μια πάρα πολύ ζεστή και όμορφη εθνική γιορτή και για μένα ήταν δηλαδή συγκλονιστική η στιγμή όταν πριν το διευχόν της Θείας Λειτουργίας βάλαμε στη μέση της εκκλησίας την ελληνική σημαία και γύρω γύρω τα παιδάκια με εθνικές ενδυμασίες, άλλος Τσουλιάς, άλλος από την Ήπειρο, άλλος από την Κρήτη, έψαλαν ας πούμε το θούριο του Ρήγα, τη στιγμή που εμείς στην Ελλάδα αμφισβητούμε την αξία μιας εθνικής παρέλασης τέτοιες ημέρες. Είναι πραγματικά αλλιώτικες οι στιγμές εδώ. Ξεπερνάνε τα δεδομένα μιας πραγματικότητας και κανείς πια κάνει μια υπέρβαση και βγαίνει από τα εθνικά όρια που τελικά νομίζω ότι είναι πολύ στενά. Η Ρωμιοσύνη δεν είναι εθνική, είναι οικουμενική. Έχει μια άλλη διάσταση. Και έτσι ήταν πάντοτε βέβαια. Και νομίζω ότι είναι ένας από τους παράγοντες που βοήθησε να μεγαλουργήσει η Ρωμιοσύνη και σε τούτους εδώ τους τόπους, τους ευλογημένους τόπους, αλλά και οπουδήποτε άλλο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μεγάλη κουβέντα, γιατί και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο και εντάξει, έχω και τις απόψεις μου και για τη Ρωμιοσύνη και για τον Ελληνισμό και για τις χαμένες πατρίδες, αλλά θα μας πάρει πολλή ώρα και δεν ξέρω αν ενδιαφέρει τον κόσμο μας παρακολουθεί μέσα στα προβλήματα που έχει το αυτό τον καιρό στην Ελλάδα. Απλά εγώ να σας πω ότι χάρηκα που σας γνώρισα. Ευχαριστώ που μου είπατε αυτά τα λίγα λόγια και να δώσω τους χαιρετισμούς στον Πατριάρχη. Είναι ευλογημένες αυτές οι συγκυρίες, δεν είναι τυχαίες, πιστεύω. Δεν είναι έτσι καθημερινό να περπατάς στη Μικρασία και να βρίσκεις Έλληνες, Ρωμιούς, εγώ να βρίσκω εσάς τους δημοσιογράφους, τους οπερατέρες, εσείς να βρίσκετε ένα κληρικό ορθόδοξο στη Μικρασία. Είναι όλα μέσα στο σχέδιο του Θεού που δεν θα μας αφήσει τελικά. Να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ. Καλή Ανάσταση σε όλους. Επίσης, επίσης. Κυρίες και κύριοι, στην παλιά πόλη της Περγάμου. Είναι μια πλατεία εδώ πέρα που εντάξει, έχει μια αξία να σταματήσει κανείς και να τη δει. Τι σημαίνει Πέργαμος, Κώστα? Πέργαμος είναι από δύο λέξεις απαρτισμένη. Είναι από Πέρκι, το οποίο στα αυστριακά σημαίνει βουνό. Και το Άμον,
είναι ο θεός του ήλιου της Αιγύπτου, το οποίο είναι αφιερωμένο το βουνό στο θεό του ήλιου, Πέργαμον. Και βέβαια αυτό λέγοντας μιλάμε για τον 5ο και 6ο αιώνα π.Χ. επί ελληνιστικής εποχής, που αργότερα μετά από 600 χρόνια ήρθε εδώ η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Γι' αυτό και βλέπουμε πίσω μας κίονες δωρικού ρυθμού, που είναι πιο παλιά από ιωνικού, αλλά και αργότερα κορινθιακού ρυθμού. Είμαστε ακριβώς στην πλατεία, στην καρδιά της Περγάμου, που η Πέργαμος έχει περίπου 60.000 κατοίκους. Η αριστερή μου πλευρά είναι η νέα Πέργαμος, δεξιά σε λίγο θα μπούμε στην παλιά ελληνική συνοικία. Και βέβαια, όπως πάντα, όλα τα γάλματα με τον Ατατούρκ γύρω-γύρω, η μεγάλη λατρεία του Κεμάλ που έχουν οι Τούρκοι, ειδικά η δυτική πλευρά. Και αν θέλουμε να αναφερθούμε λιγάκι για τα αρχαία επάνω. Ναι. Από τούτο σημείο φαίνονται κάπως καλά. Ναι, ναι. Αυτό εδώ τι είναι, θέατρο είναι? Εδώ γίνονται ο χώρος παρελάσεις, γίνονται εδώ στις εθνικές εορτές. Έρχεται η αστυνομία, ο στρατός και τα λοιπά και γίνονται παρελάσεις, τα παιδιά, τα λύκια και τα... Και πάνω τι μνημεία σώζονται? Τα μνημεία που σώζονται δυστυχώς έχει γίνει μια μεγάλη κλοπή από τους Γερμανούς στα τέλη του 19ου αιώνος. Παράδειγμα, αν θέλουμε να πούμε πιο συγκεκριμένα, δύο πεύκα που βλέπουμε δεξιά ήταν ο υπέροχος ναός του Δία, τον οποίον τον πήραν οι Γερμανοί ρωτώντας τον τότε Σουλτάνο, τον Μαχμούτ τον Δεύτερο, ότι μπορούμε να πάρουμε κάτι πέτρες. Και αυτός είπε, αν δεν έχει θησαυρό πάρτε τα. Βέβαια αναφερόντουσαν για τον ναό του Δία, το οποίο αυτή τη στιγμή δυστυχώς κοσμεί το Μουσείο Βερολίνου, Μουσείο Περγάμου του Βερολίνου, έτσι λέγεται. Αριστερά εκεί υπήρχε μάλλον ο ναός του Διονύσου. Στο κέντρο ακριβώς βλέπουμε το μνημείο του Τραγιανού, ένας από τους κορυφαίους Ρωμαίους αυτοκράτορες, και σε ένα σημείο που δεν φαίνεται από πίσω στην Ακρόπολη Περγάμου ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της εποχής εκείνης μετά την Αλεξάνδρεια. Η τρίτη ήταν η βιβλιοθήκη του Κέρσου που θα τη δούμε αύριο στην Έφεσο. Και κάτω το αμφιθέατρο 14.000 θεατών κατακόρυφα. Και από αυτό βγάζαν οι αρχαιολόγοι ότι πόσοι κάτοικοι ήταν τότε στον 2ο και 1ο αιώνα π.Χ. 140.000 κάτοικοι υπήρχαν στην Ακρόπολη Περγάμου. Τα σπίτια όπως τα εγκατέλειψαν οι άνθρωποι εδώ όταν έφυγαν, έμειναν όπως είναι, κατοικούνται από Τούρκους. Η περιοχή φημίζεται για τα ωραία της χαλιά. Εδώ το έχει πάρει λίγο αέρας βέβαια, αλλά δεν βαριέσαι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Έχει και μαγαζιά απέναντι που πουλάνε χαλιά. Πλαστικό θες, καλύτερα πλαστικό. Λοιπόν, και χαλιά και πατάκια και μαξιλαροθήκες. Ό,τι θέλετε. Υπάρχουν εδώ. Προχωράμε. Εδώ μπακύρια. Αγορά παραδοσιακή. Κτίσματα της Ρωμαϊκής εποχής. Είναι η παλιά πόλη της Περγάμου. Είναι αυτό που λέμε original ελληνισμός. Original γειτονιά. Και επειδή εγώ είμαι από τα Τρίκαλα και ξέρω τι σημαίνει βαρούση, δηλαδή παραδοσιακή παλιά πόλη, κοιτάξτε αυτό εδώ. Όσοι είστε από τα Τρίκαλα ή έχετε επισκεφτεί την πόλη,
Δεν σας θυμίζει το Βαρούσι? Σαν να ανεβαίνει κανείς στο φρούριο της πόλης των Τρικάλων. Το παλιό Βαρούσι. Η Πέργαμος έχει άλλα χαρακτηριστικά, εντελώς διαφορετικά. Έχει βεβαίως εγκατάλειψη. Πολλά σπίτια από αυτά δεν κατοικούνται, είναι σφραγισμένα. Το πώς αντέχουν στον χρόνο είναι ένα θαύμα. Πραγματικά, πραγματικό θαύμα. Όπως μας είπε και ο αρχιμαντρίτης ο Κύριλλος, συγκινείται κανείς όταν βρίσκεται σε αυτά τα μέρη εδώ, όταν περπατάει σε αυτά τα καλτερίμια και ξέρει ότι κατοικούνται από Έλληνες. Πάντως το γεγονός ότι δεν ισοπεδώθηκε η περιοχή αυτή, όπως ισοπεδώθηκε η Σμύρνη, την οποία θα δούμε αργότερα, είναι σημαντικό. Λοιπόν, εδώ είναι το Αλατράσα Μαλέση Σοκάκι. Είναι απίστευτη ομορφιά. Απίστευτη ομορφιά. Ήταν όλα αρχοντόσπιτα και ήταν καλά φτιαγμένα από μεγάλους μάστορες της εποχής και έτσι μπόρεσαν και άντεξαν στον χρόνο. Κόστα τα περισσότερα δεν κατοικούνται, δεν κατοικούνται. Ναι. Παρατημένα από το 22. Ναι, ναι. Και επειδή δεν ξέρουν το ιδιοκτησιακό, τώρα είναι πλέον διατηρητέ όλα αυτά και απαγορεύεται να μπει κανένας Τούρκος όπως παλιά παραβιάζανε σοριδών. Όσοι μπήκαν, μπήκαν από εδώ και μετά. Ναι, αλλά θα πέσουν όμως. Θα πέσουν σίγουρα, γιατί είναι 89 χρόνια. Για να μην πω και 100 χρόνια μερικά σπίτια αυτά που βλέπετε. Οι παλιοί μαχαλάδες. Οι ελληνικοί μαχαλάδες. Πάντως αυτό έλεγα προηγουμένως, τα περισσότερα ήταν αρχοντόσπιτα. Τα έφτιαξαν μαστόρια της εποχής που ήταν πρωτομάστορες. Γι' αυτό και άντεξαν στον χρόνο. Βέβαια. Πολύ γέρες κατασκευές. Παρά τους πολλούς σεισμούς που γίνανε κατά καιρούς, τίποτα δεν πάθανε. Είναι γερές κατασκευές και η αρχιτεκτονική σχεδόν πανομοιότυπη. Από ό,τι βλέπετε, τα πιο πολλά σπίτια με τον μπαλκονάκι έξω να εξέχει. Είναι κλασική ελληνική περίπτωση. Όπως αυτό θα το δούμε και στη Σμύρνη πιο αρχοντικά. Ας έρθει εδώ η κάμερα λίγο να δούμε και αυτό το σοκάκι. Όπου εδώ υπάρχει ένα πέτρινο οίκημα. Και αυτό από ό,τι βλέπω εγκατελειμμένο. Τούρκοι που θα ήθελαν να κατοικήσουν σε αυτά τα σπίτια δεν βρέθηκαν τόσα χρόνια. Σίγουρα θα βρέθηκαν, αλλά πλέον όπως είπα πρέπει να πάρει άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού, πράγμα το οποίο δεν δίδεται αυτή η άδεια πλέον για αυτά τα σπίτια. Και τα πιο πολλά σπίτια θέλουν ανακαίνιση και αυτή η ανακαίνιση δεν επιτρέπεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, οπότε γιατί όπως βλέπουμε ερυπωμένα είναι τα πιο πολλά, λίγα είναι κατοικήσιμα, όπως καλή ώρα αυτό το πέτρινο που μένουν εδώ. Αυτοί βέβαια θα κάθονται μέσα πάπων προς πάπων γύρω στα 60-70 χρόνια. Και αυτοί οι πρώτοι που ήρθανε, και εδώ πολλοί από την Κρήτη και πολλοί από τη Θεσσαλονίκη έχει κόσμο σε αυτά τα σπίτια που μένουν. Ωστόσο βέβαια οι πιο πολλοί Τούρκοι, ιδιαίτερα ερχόμενοι από Κρήτη, πήγανε στο Αϊβαλί και στα Μοσχονίσια. Δεν μείνανε εδώ στην Πέργαμο, γιατί είναι πιο απομακρυσμένα από τη θάλασσα. Αναζήτησαν τη θάλασσα, το παραθαλάσσιο εκείνο το... Εκπληκτικό. Φοβερό. Όπου να γυρίσει το μάτι, δηλαδή είναι όλα. Όπου και να γυρίσει. Ναι, ναι. Είναι μια καθαρότατη παλιά ελληνική συνοικία. Ένας παλιός ελληνικός μαχαλάς. Πόσοι Έλληνες ζούσαν εδώ? Εδώ ζούσαν γύρω στις 12.000 Έλληνες την εποχή εκείνη. Και φύγανε σε μια νύχτα. Αν όχι σε μια νύχτα, η εκαθάριση έγινε περίπου σε 3-4 εβδομάδες. Άλλοι με κάρα, άλλοι με γαϊδάρους, άλλοι με καράβια, ό,τι μπορούσαν κάνανε οι άνθρωποι. Και μάλιστα πολλές οικογένειες αναγκάστηκαν οδικώς να φύγουνε και περνώντας με βαρκάκι απέναντι από τα Δαρδανέλια να πάνε προς την Ελλάδα. Και αυτό βέβαια κράταγε ένα μήνα εδώ, ταξίδι που κάνουμε εμείς σε 5 ώρες σήμερα την εποχή. Αυτό κάνανε ένα μήνα γιατί τα μέσα εκείνη της εποχής... Με κουπιά ήταν. Με κουπιά και με πανιά. Με κουπιά, με γάιδαρο να πάω στα Δαρδανέλια από εδώ ή θέλει μια εβδομάδα. Κι άλλο τόσο από εκεί.
Καλύπολη και αυτά. Στην προκειμένη περίπτωση αυτοί που μένανε και Σάνι, Μάλγαρα και Καλύπολη ήταν πιο προνομιούχοι, πιο κοντά στα σύνορα της Ελλάδος, τα οποία οριστικοποιήθηκαν το Φλεβάρι του 23 με τη συμφωνία της Λοζάνης, αυτά που έχουμε σήμερα. Και από εκεί βέβαια όταν περάσανε οριστικά τα Αλεξανδρούπολη, η ταξινόμηση πλέον όπου νόμιζε ο καθένας πήγαινε, είτε Θεσσαλονίκη, πιο πολύ Βόρεια Ελλάδα όμως. Μέχρι Λάρισα, Τρίκαλα, Κοζάνη κατεβήκανε. Πιο κάτω. Όχι πιο κάτω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας. Πού θα βγούμε τώρα, γυρίσουμε πάλι πίσω. Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, μέσα στην Τουρκία. Αυτή είναι η Μικρά Ασία. Άρωμα Ελλάδας μέσα στην Τουρκία. Και σε μια εποχή που αμφισβητείται πάρα πολύ η εθνική μας υπόσταση, η περηφάνεια μας, καθώς μας έχουν ρημάξει με τα δανεικά που μας δίνουν για να κατεθεί ζωντανή αυτή η χώρα. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε λίγο και το ένδοξο παρελθόν. Την εποχή που ο ελληνισμός ξέφευγε από τα σημερινά σύνορα. Αυτή είναι η παλιά συνοικία της Περγάμου, η παλιά ελληνική συνοικία στην Πέργαμο. Ουσιακό εργαστήριο που κατασκευάζουν χαλιά, μικρές κοπέλες, κάθονται σταυροπόδι και φαίνουν τα χαλιά. Έλα εδώ, ακολούθησέ με. Να δείτε πώς τα φτιάχνουν, πώς τα σιδερώνουν, πώς τα κόβουν. Έλα εδώ. Κοίταξε αυτή πώς τα κόβει, ό,τι περισσεύει. Εργαστήριο κατασκευής σκαλιών. Εδώ έμεινε λίγο, εδώ. Φτιάξε το καλύτερο. Παπ, αμέσως, είδες. Να μ' ακούς. Λοιπόν, εδώ τι κάνουν, έλα. Όπα, sorry. Εδώ τι κάνουν. Τα φτιάχνουν, κοίτα. Ένα-ένα. Μικρές κοπέλες. Ένα-ένα. Μπράβο. Πάνω έχουν τις κλωστές. Με τα χρώματα. Και διαλέγουν και προχωράνε. Εδώ κάτι επιδιορθώνουν τώρα, κάτι ζημιές που έγιναν στα χαλιά. Τα φτιάχνουν από την αρχή πάλι. Μικρά κοριτσάκια. Ντράπονται, δεν σηκώνουν και το κεφάλι. Δουλειά κι αυτή. Μάλιστα. Και από το παράθυρο εδώ έξω η εικόνα εντελώς ρωμαϊκή. Thank you.
Είναι η γιαγιά μαζί με την, με την ύφη, η κόρη. Και κουνά. Κουνάει το μωρό. Είναι όλοι μέσα στην επιχείρηση. Και εδώ είναι η έκθεση, να μην νομίζουν ότι ήρθαμε μόνο να πάρουμε αυτούς. Έλα από εδώ ρε Κωνσταντάκο. Έχεις μια μανία, ουρμάς απάν στον κόσμο και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Αχ, εδώ είναι ο Σουλτάνος. Ωραίο μαγαζί έχεις φίλε. Ε, good μαγαζί. 180 χρόνων. 180 χρονών. 108 χρονών μαγαζί είναι. 180 χρονών μαγαζί. Το κτίριο, από Έλληνες. Το κτίριο, ναι, ναι. Από Έλληνες. Το από Κρήτη. Από Κρήτη, ναι, ναι. Ήταν ένας έμπορος που φτιάχνει λάδι και ελιές. Mm. Ήταν άρχοντας δηλαδή. Τριόροφος είναι το κτίριο. Δουλεύει ο κύριος. Δουλεύει. Ο φίλος, ο εφεντικός είναι φίλος μου. Mm. Ισμαήλ λέγεται. Και πουλάνε παλιά χαλί. Α, αυτός είναι υπάλληλος εδώ. Υπάλληλος είναι. Έχει ύφος αφεντικού όμως. Ναι. Μπορεί να είσαι υπάλληλος, αλλά είσαι ιστορία. Μες του Βοσπόρου η πόλη αυτή, κυρίες και κύριοι, μπορεί να κατοικείται σήμερα από Τούρκους, αλλά είχε όλα τα χαρακτηριστικά των παλιών καλών ελληνικών πόλεων. Εδώ απέναντι, να ξεπεράσει τώρα εδώ ο Μικ Τζάγκερ, εδώ απέναντι ένας μικρός τεκέ μαχαλάς, όπου είχε προβλεφθεί να κατεβαίνεις κιόλας με καρότσι. Εδώ πέρα, μέσα στο ξέφωτο, οι άνθρωποι κάθονται, πίνουν το καφέ τους, απολαμβάνουν την ηρεμία τους, συζητάνε, είναι ένα μικρό καπί θα λέγει κανείς. Οι ηλικιωμένοι έχουν το προνόμιο σε αυτή τη ζωή να είναι χαλαροί και το δικαιούνται κιόλας. Εδώ παίζουν. Στην Τουρκία και οι νεότεροι όμως θα έλεγα ότι φαίνονται πολύ μεγαλύτεροι για την ηλικία τους. Α, και εδώ ένας παραδοσιακός μπαρμπέρης. Κάτι περιμένει κανένα πελάτη να μπει μέσα. Και βιδώνει τα μηχανήματα που κουρεύουν. Εδώ κοίτα. Μπαρμπέρης. Να καθίσω να με κουρέψει λες. Θα με κάνει γουλή για σημάδια, για να με ρεζίλει. Μπαρμπέρες, ωραίος. Περιστρεφόμενη καρέκλα. Μοβ. Ωραία. Ατάραχοι όμως, δεν τους ενοχλεί η παρουσία της κάμερας και τα λες και γυρίζουμε ταινία. Λες και είναι κομπάρση ταινία, δεν κοιτάνε ποτέ την κάμερα. Να δούμε εδώ, θα πάρουν μπρος. Τι λέει, με έχουν γραμμένο. Ωραία πράγματα, πάμε. Και εδώ οι άνθρωποι συνεχίζουν να πίνουν τον καφέ τους, άλλο. Άλλο. Λοιπόν, α, καθίσω εδώ πέρα παρέα. Τι λέει, καλά. Άλλο. Ε. Yonan Television. Thank you.
sokaklara, bak saçımdaki aklara, acı ektim sokaklara, bak saçımdaki aklara, kendin düştün tuzaklara, bu şehir senden kurtuldu, güzelliğin. Σήμερα από χθες αυτό. Σήμερα στο πόδι. Τώρα. Μες στο Βοσπόρου καστένα ο Γιάννης κλαίει τα δίληνα και ο Μεμέ της πλάι του πίνει και τραγούδι. Και με την παλιά Πέργαμο, κυρίες και κύριοι, που όπως είπαμε έχει άρωμα Ελλάδας, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή, όπου θα σας δείξουμε τη Σμύρνη, την Έφεσο, το Κουσάντασι. Ευχαριστούμε και πάλι τον Παράς Travel που πρόσφερε αυτή την εκπομπή, αλλά και την επόμενη, όλο το διπορικό στα παράλια της Μικράς Ασίας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας και χαρά σας. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Θα τα πούμε την άλλη Κυριακή. Γεια σας. Όμως οι δυο μας